Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στον ομό Εύρο και στον αγοραίο έρωτα με την πανδημία. Μια περιοχή με μεγάλο ανδρικό πληθυσμό. Ο Πασχάλη Σίγμα, ιδιοκτήτη δύο οίκων ανοχή σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη, μίλησε για την άσχημη τροπή που πήρε η επιχείρησή του που από το 2008 ξεκίνησε να λειτουργεί. Ξεκινήσαμε με το κριτήριο ότι πρέπει να είναι πεντακάθαρα, πρέπει να είναι μέσα όμορφα και ωραία, να αισθάνεται ο πελάτη ότι πάει σε ένα χώρο και αισθάνεται άνετα και ωραία. Δεν έχει δουλειά, το προσωπικό φεύγει, μας έρχονται κοπέλες που λόγω ηλικίας δεν θέλουν να εμβολιαστούν ακόμη, δεν εργάζονται, μόνο με εμβόλιο δουλεύει το προσωπικό μας. Από τη στιγμή που υπάρχει μια κοπέλα θέλει να έρθει και είναι ανεμβολίαστη, δεν τη δεχόμαστε. Ο επιχειρηματίας μίλησε εκτός των άλλων και για το υγειονομικό πρωτόκολλο που πρέπει να εφαρμόζεται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις κατά της διάδοσης του κορονοϊού. Μέτρα που από μόνα τους αποτελούν μεγάλο πρόβλημα σε όποιους θέλουν να επισκεφτούν μια τέτοια είδους επιχείρηση. Είμαστε κλειστά. Πρέπει να υπάρχει απόσταση, να μην έρχεται σε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο. Ο επιχειρηματίας μάλιστα μίλησε και για το φόβο που έχει προκαλέσει η πανδημία στους πολίτες, με αποτέλεσμα οι οίκοι ανοχής να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η ερώτηση είναι, ο COVID υπάρχει, θανάτους έχουμε, μικρή κοινωνία ακούγεται και ο κόσμος φοβάται. Εδώ φοβάσαι να δώσει τον άλλο το χέρι. Όχι να πας σε τέτοιο μαγαζί. Περιμένω το καλοκαίρι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο επιχειρηματίας, διότι ο χειμώνας είναι δύσκολος. Μόλις πριν από μερικές μέρες ανοίξαμε και περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η περίοδο. Ωστόσο, ο ίδιος δεν δίστασε να εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του αναφορικά με το αν θα συνεχίσει να διατηρεί την επιχείρησή του, καθώς το μόνο που δουλεύει, όπως λέει, στην περιοχή είναι τα ταχυφαγεία.